Πάμε τώρα, σήμερα που είναι Τετάρτη και έχει 17 ο μήνας, σε πολιτικές κουβέντες. Φτάνουμε στην τελική ευθεία, εκλογική αναμέτρηση 21 Μαΐου και εδώ στο στούντιο του 984 φιλοξενώ δύο υποψήφιους βουλευτές. Βουλευτές και υποψήφιους βουλευτές. Τον κύριο Χάρη Μαμουλάκη από το ΣΥΡΙΖΑ και τον κύριο Γιώργο Λογιάδη από το ΜΑΡΑ 25. Κύριε, καλημέρα σας, καλώς ήρθατε. Καλημέρα. Καλημέρα και ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Και οι δύο βέβαια. Να είστε καλά. Καλούς αγώνες. Να αναδεικνύετε θέματα όπως πάντα κάνατε. Μάλιστα. Αντί να λέω εγώ, μου λένε έγινε μια χαρά. Σας τρολάρουμε, μα σας αγαπάμε. Μα βγάζετε συνέχεια τόσα ωραία θέματα με τόσα ωραία μουσική που πάντα είναι κολλημένος κανείς στο σταθμό σας. Κυρία Δουλγεράκη. Για τη μουσική Νίκος Φακιανάκης. Εγώ το αφήνω να το πω όλα. Να τα λέμε και αυτά. Βέβαια, κύριε Φακιανάκη, ακριβώς. Λοιπόν. Το ακούσατε, το ξέρετε, σας έχουμε δει πάρα πολλές φορές κοντά στους εργαζόμενους και θα ξεκινήσω από εκεί. Ωστόσο πρέπει τα κουκιά να είναι ξεκάθαρα σε ό,τι έχει να κάνει με αυτά τα οποία συμβαίνουν αυτή την ώρα στους Δήμους και με την καθαριότητα. Ο εφιάλτης των σκουπιδιών επιστρέφει στο Ηράκλειο και το γνωρίζετε. Απορρίφθηκαν και οι αιτήσεις για τη χορήγηση προσωρινής διαταγής που είχαν καταθέσει θέση απολυμμένοι εργαζόμενοι. Έτσι λοιπόν βρίσκονται οι ίδιοι εργαζόμενοι, οι ίδιοι συμβασιούχοι σε απόγνωση από τη μία. Οι μόνιμοι σηκώνουν ψηλά τα χέρια με φόντο τις τεράστιες ελλείψεις σε οδηγούς, συνοδούς απορριμματοφόρων και όχι μόνο. Λένε οι άνθρωποι, άκουγα και τον κύριο Καρασάβα να λένε ότι τώρα θα δούμε ποιο είναι πραγματικά το μέγεθος του προβλήματος. Ακόμα δεν έχουμε δει τίποτα και λέω από τη δική μου την πλευρά ότι είναι ένα θέμα το οποίο είναι διαχρονικό. Αφορά τους σημερινούς, αφορά κυβερνώντες. Αφορά τους χθεσινούς, αφορά τους προχθεσινούς. Οι άνθρωποι αυτοί θα έπρεπε από τη στιγμή που καλύπτουν τέτοιου είδους ανάγκες στους Δήμους μέσα, παρά τα διαβήματα που έχουν γίνει από δήμους, από ΚΕΔΕ και λοιπά και έχουν ακουστεί. Αυτοί οι άνθρωποι θα έπρεπε να έχουν μια σταθερή εργασία. Τι είναι όλο αυτό το πανηγύρι συνεχώς? Δηλαδή πόσα χρόνια θα παλεύουν, κύριε Μαμουλάκη? Ναι, πράγματι κυρία Δουργεράκη, αναφερθήκατε και ξεκινάμε από ένα πολύ σημαντικό θέμα που το γνωρίζω και εγώ, γιατί το έχω ζήσει, έχω βιωματική εμπειρία από το 2014 στο Δήμο Ηρακλείου, αλλά και ένα θέμα που ανάγεται πολύ πιο πίσω. Δηλαδή, ας δούμε τη μεγάλη εικόνα. Μετά την είσοδο των πρώτων μνημονίων στη χώρα μας και τη μη δυνατότητα πλέον πρόσληψης προσωπικού, άρχισε να συνταξιοδοτείται το εφιστάμενο προσωπικό και να φυδατώνεται στελεχειακά η διεύθυνση καθαριότητας των Δήμων γενικότερα και του Ηρακλείου, που είναι τέταρτος Δήμος στη χώρα. Η κυβέρνηση τότε, Σαμαρά Βενιζέλου, με υπουργό τον κύριο Μητσοτάκη, εν μία νυχτή αποφασίζει και διαγράφει και ακυρώνει ουσιαστικά θέσεις στο δημόσιο οργανικές ανθρώπων που έπαιζαν ρόλο κλειδί και βοηθούσαν στην εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών και πόσο μάλλον στην καθαριότητα. Αυτό συνετελέστη μεταξύ πρώτου και δευτέρου μνημονίου. Έχει την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, καταφέρει να βγάλει τη χώρα από το ξέφωτο. Δεν θα πω για υπορρύθμιση το χρέος, που αφήσει τα μαξιλάρια, τα ξέρουν γνωστά αυτά, έβαλε τα μνημόνια. Τι σημαίνει έξοδο από τα μνημόνια και από τη σκληρή επιτήρηση? Πρώτη δυνατότητα μετά από 10 πλέον και περίπου χρόνια να προσληφθούν άνθρωποι στο δημόσιο. Όπερ και εγένετο. Έγινε. 2018, η περίφημη πρόσκληση 3K. Αυτό ακριβώς ήρθε και αφουγκράστηκε. Τις κενές θέσεις που υπήρχαν και την πρόσληψη προσωπικού που μέχρι τότε ήταν στο ίδιο καθεστώς με τους σημερινούς. Δηλαδή, τι συμβασιούχοι με σχέσεις ομοιρίας, οι οποίοι ανανεώνονται αν το ήθελε η κυβέρνηση ή απολύονται αν επίσης το ήθελε η κυβέρνηση του τότε Σαμαρά Βενιζέλου. Εξεκίνησε η 3K. Ολοκληρώθηκε. Ενισχύθηκε ο Δήμος. Το βίωσε εκείνη την εποχή, στο Δήμο Ηρακλείου 2018-19. Δυστυχώς όμως. Αναλαμβάνει και ο κ. Μητσοτάκης. Αλλά πάντα με καθεστώς ομοιρίας οι περισσότεροι. Οι περισσότεροι, ναι. Η 3K ήταν μια δικαιοσύνη. Γι' αυτό είπα ότι είναι διαχρονικό το θέμα. Βεβαίως. Η 3K όμως ήταν μια μορφή δικαιοσύνης για αυτούς τους ανθρώπους που περίμεναν τότε. Ήταν τότε 100 και κάτι, 112. Οι ανάγκες πολύ μεγαλύτερες. Τι γίνεται από το 19 μέχρι σήμερα, μέχρι και χθες που απολύθηκαν? Τους ανανέωναν. Η επιτομή της ομοιρίας τους ανανέωνα κατά το δοκούν και μάλιστα με τα κελεύσματα των επιθυμιών της κάθε δημοτικής αρχής, αυτό είναι μια άλλη υπόθεση. Αλλά ουσιαστικά τι συνέβαινε? Έφτασε στο τέλος η ώρα και με εντολή προφανώς πολιτική, αυτή είναι η πολιτική απόφαση, δεν εξηγείται διαφορετικά, να έχουμε απορριπτικές αποφάσεις τη μία μετά την άλλη των δικαστηρίων μέσα σε ένα μήνα, να έχουμε 17 απορριπτικές αποφάσεις την ώρα που όλα τα προηγούμενα χρόνια ανανεώνονται πρακτικά. Αυτό δείχνει μια πολιτική βούληση. Γιατί σημαίνει αυτό και αυτή τη χρονική στιγμή, πραγματικά πρέπει να απαντηθεί από τους κυβερνώντες. Αυτό που σίγουρα συμβαίνει είναι ότι οι άνθρωποι βγαίνουν στον δρόμο και το κυριότερο όμως για τη δημόσια υγεία και τη δημόσια εύρυθμη λειτουργία είναι ποιο? Ότι η πόλη μας απειλείται. Απειλείται από την επικείμενη μη
σωστή λειτουργία της πίστας. Υγειονομική είναι η λογή. Δεν είναι μόνο η εικόνα, είναι η υγειονομική στιγμή λογή. Που περιμένουμε τουρίστες, περιμένουμε, ελπίζουμε, πραγματικά ελπίζουμε να έχουν ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα στον τουρισμό και τι εικόνα θα δείξουμε στην πόλη. Αυτό είναι σημαντικό. Και ο κύριος Μητσοτάκης πρέπει να απολογηθεί για τις πρακτικές του. Πρέπει προκειμένου ο κύριος Βορύδης, γνωστός για τις πολιτικές του αντιλήψεις, αλλά δεν περιμέναμε να δείξει τέτοια αναλγησία σε ένα τόσο κομβικό ζήτημα. Σας είπα ότι το θέμα είναι διαχρονικό και έτσι όπως γίνονται οι διαγωνισμοί και ποιες είναι οι προτεραιότητες που δινόντουσαν και ποιες είναι οι προτεραιότητες που δινόντουσαν, γιατί ακόμα και για προσλήψεις έμπαιναν άλλα κριτήρια στη μέση για άλλους ανθρώπους, τους οποίους τιμώ, σέβομαι και ο καθένας από εμάς τιμά και σέβεται, αλλά στην ουσία στη συνέχεια έφευγαν αυτοί οι άνθρωποι και στελέχωναν άλλες υπηρεσίες των Δήμων. Ούτε η Δήμη, ούτε η ΚΕΔΕ, ούτε η Πολιτεία το χειρίστηκε με τον τρόπο που έπρεπε. Ναι. Και να που φτάσαμε να σήμερα εδώ που όμως φτάσαμε. Σε κάτι, ναι. Βέβαια, βεβαίως. Ναι. Υπάρχει ένα συλλογικό ζήτημα εδώ, πολύ παραγωγικό, αλλά ο μεγάλος υπεύθυνος είναι η κυβέρνηση εμποκειμένου. Αυτή έχει τη δυνατότητα, θα μπορούσε να βγάλει μια πρόσκληση και επειδή είναι σημαντικό. Γι' αυτό λέμε δικαιοσύνη παντού και εμείς στο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά είναι σημαντικό να πούμε και το διατάφτα, τον θετικό λόγο. Ποια είναι η πρόταση? Η πρόταση λοιπόν που εμείς θα αναλάβουμε την επόμενη μέρα, από τη Δευτέρα, είναι η εξής. Μια σοβαρή πρόσκληση στη λογική αυτή της 3K που είχαμε κάνει το 2018, για να μπορούν αυτοί οι άνθρωποι με αυτή τη στιγμή στον δρόμο, αλλά καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες, να προσληφθούν, με αξιοκρατικά κριτήρια βεβαίως, αλλά να προσληφθούν και να ενισχύσουν τους Δήμους, ειδικά αυτή την κρίσιμη στιγμή που τόσο ανάγκη έχουν λόγω της τουριστικής σεζόν. Κύριε Λουγιάδη. Μα γιατί συζητάμε μόνο για τους τουρίστες. Πολύ ωραία. Δεν είναι εικόνα για τους τουρίστες μόνο. Είναι για εμάς που ζούμε εδώ πέρα συνέχεια. Δηλαδή, γιατί συνέχεια μόνο τουρίστες? Εμείς ζούμε, εμείς τα βλέπουμε, τα χάλια μας. Μάλιστα, οι τουρίστες, επειδή πρόχρωμα για τον τουρισμό, μας λένε: καλά, εσείς που ζείτε εδώ πέρα συνέχεια, δεν φωνάζετε για αυτά τα θέματα? Κοιτάξτε, εμείς ως Μέρα 25 είμαστε εντελώς μιας άλλης φιλοσοφίας. Είμαστε στα μνημόνια ακόμη και χειρότερα. Και σε χειρότερα μνημόνια. Άρα λοιπόν, είμαστε μέσα σε μια φυλακή χρέωση, κυρία Δουλγυρά και αγαπητοί ακροατές. Που μας έχουν επιβάλει αυτές οι τρεις κυβερνήσεις οι μνημονιακές, μια φυλακή χρέος με τα πρωτογενή πλεονάσματα τα οποία πρέπει να παράγουμε. Άρα λοιπόν δεν μένει φράγκο, δεν μένει ευρώ, να το πω ξεκάθαρα, για τέτοια θέματα του Δήμου. Συγγνώμη. Όπως είπατε, είναι διαχρονικό το ζήτημα. 10 χρόνια τώρα, μέσα στα μνημόνια, τα ίδια παλεύουμε, τα ίδια λέμε, τα ίδια κάνουμε. Όλοι λένε ότι θα κάνουν κάτι και δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Για να κάνεις κάτι, κυρία Δουλγερά, και αγαπητοί ακροατές, πρέπει να κάνεις πρώτα απ' όλα μία λέξη. Ρίξη. Ρίξη με όλα αυτά που μας στενεύουν. Σε αυτό το στενό κορσέ της χρεοδουλοπαρικίας που λέμε εμείς, του τεράστιου χρέους, δεν μπορούμε να στοιχίσουμε. Η Δημοτική Αρχή και η εκάστοτε κυβέρνηση τα ίδια πράγματα κάνουν. Είναι πάγιες αυτές οι θέσεις και οι τακτικές και ουσιαστικά τι κάνουν στο τέλος της ημέρας? Πάνε τα ιδιωτικοποιήσουν όλα. Δηλαδή πλέον όταν δεν θα, αυτό το σύστημα δεν θα. Είναι μια υγειονομική βόμβα, είναι μια απαξίωση ζωής μας. Τι θα κάνουν εν μία νύχτη μέσα και αυτό θα ιδιωτικοποιηθεί. Όπως συνεχίζεται. Και η επόμενη κυβέρνηση θα τα αντιμετωπίσει αυτά πιο ξεκάθαρα. Γι' αυτό προφανώς πάνε σε μια τρικομματική κυβέρνηση, θα το πω έτσι απλά, για να τα ξεπεράσουν και να τα λύσουν αυτά τα πράγματα, ιδιωτικοποιώντας ουσιαστικά τα πάντα. Ο καθαρισμός και η υγεία είναι πρώτης θέσης ανάγκης του ανθρώπου και αυτά πρέπει να αντιχνύουμε. Έχουμε σταθεί και ως Μέρα 25 και προσωπικά στο πλευρό του κυρίου Καρασάβα και των ανθρώπων αυτών που αντιμετωπίζουν τα προβλήματα αυτά. Τα έχουμε αναδείξει και στη Βούλη μέσα. Φωνή βόντως εν διαιρήμο, αυτό πρέπει να κάνουμε και αυτό κάνουμε. Μία λέξη ρίξη στα μνημόνια που είμαστε ακόμη μέσα. Και το πέμπτο μνημόνιο έρχεται ακόμη πιο βαρύ μετά από τις εκλογές. Διότι πάλι θα έχουμε πρωτογενή πλεονάσματα και πιο βαριά και πιο δύσκολα μέσα σε μια συνεχή απαξίωση. Πώς να είναι, έτσι, φτωχοποίηση του ελληνικού λαού διαχρονική. Η αλήθεια είναι ότι οι δηλώσεις οι οποίες γίνονται πότε από τον κύριο Μητσοτάκη, πότε από τον κύριο Σταϊκούρα, πότε από τους υπόλοιπους, δεν σου δίνουν μια σαφή εικόνα τελικά για το τι έχουμε. Αν έχουμε το μαξιλάρι, ποιο είναι αυτό το μαξιλάρι, πόσο πάμε μπροστά, ποια είναι η ανάπτυξη. Δηλαδή, η αλήθεια είναι ότι ακούω συνεχώς διαφορετικές πληροφορίες και ενώ υπάρχουν, ας πούμε, υποτίθεται θετικά νέα, έρχεται ο κύριος Τουρνάρας και σου χαλάει το αφήγημα. Δεν ξέρω, δεν υπάρχει ενδεχόμενα μάλλον η συνεννόηση στο να ξέρουμε τι ακριβώς. Είναι πολύ απλό. Ο κάθε άνθρωπος θα ψάξει την τσέπη του, να δει τι του μένει. Ή να δούμε και το άλλο θέμα, το δημογραφικό. Τι γίνεται με το δημογραφικό μας? Δύο πράγματα απλά. Κύριε Λουγιάδη, θα ξεκινήσω με εσάς το εξής ερώτημα. Γιατί άναψε φωτιές στο πολιτικό σκηνικό αυτή η αναφορά του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ. Για να ακούσω ποια είναι η δική σας η άποψη και η θέση περί συγκρότησης κυβέρνησης ειδικού σκοπού μετά τις εκλογές. Μία κυβέρνηση ειδικού σκοπού είναι η κυβέρνηση παράλυσης. Ο ορισμός της ακυβερνησίας, λέει ο Πρωθυπουργός, από τη μία. Στόχος
μας και επιθυμία μας είναι η σταθερή κυβέρνηση μακράς πνοής που στους γενικούς της σκοπούς θα εντάσει και όλους τους ειδικούς, διασαφηνίζουν από την Κουμουνδούρου, προκειμένου σύμφωνα με το ερώτημα που τέθηκε κατά τη διάρκεια της διακαναλικής να προχωρήσει την κάθαρση στο σκάνδαλο των υποκλοπών και την τραγωδία στα Τέμπη. Ποια είναι η δική σας θέση? Και πάρα πολλά τα θέματα. Η δική μας θέση είναι ξεκάθαρη από την αρχή, κυρία Δουλγερά και αγαπητοί ακροατές, ότι αυτή η κυβέρνηση είναι ήδη έτοιμη, η συγκυβέρνηση. Είναι τα τρία κόμματα, τα μνημονιακά, που βάλαν την Ελλάδα στα μνημόνια μέσα. Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, με γέφυρα το ΠΑΣΟΚ. Ο κύριος Ανδρουλάκης το είχε πει από την αρχή, ούτε Τσίπρας πρωθυπουργός, ούτε Μητσοτάκης πρωθυπουργός, αφού δεν μπορούν να συνοηθούν ή για κάποιους άλλους λόγους. Οπότε θα έρθει κάποιος άλλος, προφανώς εξοκοινοβουλευτικός, χωρίς πολιτικό κόστος, να υπογράψει θέματα και εθνικά θέματα. Βάσει συντάγματος χρειάζεται πάνω από 3/5 των βουλευτών μέσα στη Βουλή για να υπογραφούν τέτοια θέματα, άρα πάνω από 180 βουλευτές. Και αυτή είναι η κυβέρνηση η οποία θα προκύψει και θα έχουμε και αυτά τα πρωτογενή πλεονάσματα τα επόμενα που θα έχουμε, αυτά τα θέματα που είπαμε τώρα εδώ πέρα της τοπικής αυτοδιοίκησης, όλα αυτά τα θέματα τα οποία θα αντιμετωπίσει η καινούργια κυβέρνηση. Άρα λοιπόν είναι έτοιμοι από τώρα να συγκυβερνήσουν αυτοί οι τρεις. Ο καθένας προσπαθεί να πολλώσει τον κόσμο για να δείξει τη δύναμή του. Ουσιαστικά ψευτοδιλήμματα είναι, διότι ουσιαστικά το μεγάλο πρόβλημα είναι το χρέος, το δημόσιο χρέος, το οποίο συνέχεια αυξάνεται, η δουλοπαρική αυτό που λέμε, τα μνημόνια, αυτή η απαξίωση και η εξαθλίωση του ελληνικού λαού και στο τέλος της ημέρας η αναξιοπρέπειά μας, όπως ζούμε στα χρόνια αυτά που ζούμε τα τελευταία χρόνια. Κύριε Μαμουλάκη, το ίδιο ερώτημα. Ναι, ναι. Τα ζητήματα τα οποία τίθενται στη δημόσια σφαίρα, κυρία Δουργεράκη, είναι πάρα πολύ σοβαρά και αυτά τα οποία προεξεχούς σημασίας θεωρούμε ότι είναι το θέμα το σκάνδαλο των υποκλοπών που ουσιαστικά συγκλώνησε το πολιτικό σκηνικό αλλά και την Ευρώπη και διασύρει τη χώρα μας επί 8 συναπτούς μήνες, απαιτείται κάθαρση. Και μια κάθαρση, μια διαδικασία κάθαρση που σίγουρα μια κυβέρνηση συνεργασίας θα μπορεί να οδηγήσει τη χώρα. Επίσης τα Τέμπη είναι κομβικό ζήτημα. Είναι αδιανόητο αυτό που συμβαίνει. Είμαστε δύο. Βλέπετε τα Τέμπη στη δημόσια σφαίρα, μάλλον στα συστημικά μέσα, τα κεντρικά, και δεν αναφέρομαι φυσικά στην εκπομπή σας και στο σταθμό. Είναι απαγορευμένη λέξη. Απαγορευμένη λέξη εδώ και ένα μήνα. Και έχουμε χθες τον κύριο Μητσοτάκη σε μια απίστευτη, αδιανόητη και προκλητική δήλωση σε κεντρικό τηλεοπτικό δελτίο σταθμού να κατηγορεί τους συγγενείς των θανόντων για εργαλειοποίηση της τραγωδίας, επειδή τον μήνυσαν και τον μήνυσαν για συγκεκριμένους λόγους, και αυτόν και τον κύριο Καραμαλή και τους υπολείπους υπευθύνους της τραγωδίας. Μια τραγωδία που ακόμα δεν έχουμε ακούσει το παραμικρό. Μια τραγωδία της οποίας ο υπεύθυνος, ο πολιτικά υπεύθυνος, υποκριτικά παραιτήθηκε μετά από 10 μέρες η κατέθεση υποψηφιότητα για διαβουλευτής, με τις ευλογίες του κυβερνώντος κόμματος. Πράγματα που σε μια ευρωπαϊκή ευνομούμενη χώρα θα ήταν αδιανόητο να συμβούν και συμβαίνουν στην Ελλάδα του Νίξον των Βαλκανίων. Και λέω αυτό τον όρο, ο Νίξον των Βαλκανίων είναι ο κ. Μητσοτάκης. Ό,τι του συνέβη στον Νίξον θα συμβεί και σε αυτόν. Το λέω και στη δημόσια σφαίρα. Να θυμίσουμε για τους μη γνώστες ότι ο Νίξον ήταν υπεύθυνος του σκανδάλου των υποκλοπών στην Αμερική, με το σκάνδαλο περίφημο του Watergate. Και ο Νίξον δεν έπεσε από το σκάνδαλο αυτό καθ' αυτό. Έπεσε από τη λησαλέα προσπάθειά του 1,5 χρόνο μετά να συγκαλύψει το σκάνδαλο. Αυτό που κάνει ο κ. Μητσοτάκης τώρα 8 μήνες. Και αυτό θα είναι και η αιτία της πτώσης του την Κυριακή. Διότι προσβάλλει τον κοινό νου. Προσβάλλει τους πολίτες, πιστεύοντας ότι είναι παντοδύναμος, έχοντας κάποια τα μέσα, τα κεντρικά μέσα και τη μηδιακή κυριαρχία, πιστεύοντας ότι είναι παντοδύναμος γιατί εργαλειοποιεί δημοσκοπήσεις για να αλλάζει συνειδήσεις και να εκμαυλίζει δημοσκοπικά τον κόσμο καθημερινά. Αυτό θα σταματήσει, γιατί ο κόσμος πια καταλαβαίνει και λέει ένα ως εδώ οριζόντια και απαιτεί δικαιοσύνη. Γιατί ξέρετε, το άδικο δεν το αντέχει ούτε ο δεξιός, ούτε ο αριστερός, ούτε ο κεντρός. Δικαιοσύνη ζητάει κάθε πολίτης. Και πλέον έχει σωρευτεί στη χώρα. Έχουμε παρέλθει το σημείο βρασμού, κυρία Δουλγεράκη. Με αυτά που συμβαίνουν στη χώρα μας, με την ακρίβεια να ταλανεί στα νοικοκυριά, να μην βγαίνει ο μήνας, να μην μπορεί το μέσο νοικοκυριό να κάνει ένα στοιχειώδη σχεδιασμό, η μικρομεσαία επιχείρηση να μην στοιχειωδώς να χρηματοδοτηθεί, και να έχουμε και τα σκάνδαλα υποκλοπών, κερασάκι στην τούρτα, και να έχουμε την ανικανότητα και την εγκληματική αμέλεια τύπου Τεμπών. Πόσο πια? Πού θα πάει αυτή η κατάσταση? Αυτή η ανάγκη αλλαγής είναι που οριζόντια, και το καταλαβαίνουμε, το προσλαμβάνουμε και εμείς ως υποψήφοι, μιλώντας με τους πολίτες, είναι πλέον επιτακτική. Πάντως, κυρία Δουλγεράκη, να μην ξεχάσουμε και αυτό που φάνησαν τα παιδιά στο Σύνταγμα μετά από την τραγωδία αυτή των Τεμπών ή τη δολοφονία σε ένα μόνι που λέμε στο ΜΕΡΑ25. Αυτά τα παιδιά που φώναζαν στο Σύνταγμα ότι όλες οι κυβερνήσεις που κυβέρνησαν την Ελλάδα διαχρονικά
ευθύνονται για τα Τέμπη. Και ονόμαζαν τα τρία κόμματα. Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό φώναζαν τα παιδιά στο Σύνταγμα. Δεν το λέω σήμερα 25 χάρη, ναι, μου το λέω ως πολίτης που ήμουν εκεί πέρα και τα ακούγαμε τα παιδιά, τα νέα παιδιά, 20χρονα, 25χρονα. Ναι. Φωνάζαν, εσείς όλοι ευθύνεστε. Η παθογένεια στο ελληνικό κράτος. Όλων των νεκρών θα γίνει μη φωνή, η νέα γενιά δεν σας συγχωρεί. Το σύνθημα αυτό ήταν φοβερό. Σωστό. Πολύ σωστά. Όμως να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους και να είμαστε δίκαιοι. Τι εννοώ. Η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ κυβερνούν τα 50 περίπου από τα 74, κυβερνούν το 90% του πολιτικού χρόνου. Ο ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνησε 4 χρόνια, οι υπόλοιποι 45. Δεν είναι το ίδιο πράγμα, πρώτον. Απόλυτα σωστό. Και πρώτον στα Τέμπη, μην ξεχνάμε, το πόρισμα ήταν καταπέλτης. Το πόρισμα που η ίδια η κυβέρνηση με την επιτροπή της όρισε. Το πόρισμα είναι καταπέλτης. Λέει ξεκάθαρα για τις ευθύνες που υπάρχουν. Αυτός ο περίφημος σταθμός τηλεδιοίκηση στην Ζάχαρη Λάρισας με 10.000 ευρώ θα είχε επιδιορθωθεί. Η κυβέρνηση και το κόμμα που δώσαν 10 δις απευθείας αναθέσεις θα μπορούσαν με 10.000 ευρώ να είχαμε λύσει το πρόβλημα και να μην είχαμε την τραγωδία αυτή. Και προσέξτε, επισημάσεις, καταγγελίες, εξώδικα, απεργίες για αυτό το ζήτημα. Και πραγματικά δεν είναι το φωνή βόντος εν τη ρήμο, κανείς δεν τους άκουσε, τους ηρωνεύτηκαν μάλιστα, τους λιδόρισαν τους εργαζομένους που επισήμαναν και προανήγγυλαν το έγκλημα. Και τώρα κρύβονται. Και όχι μόνο κρύβονται, αλλά προτάσουν και τον κύριο Κώστα Αχ Καραμαλή, υποψήφιο βουλευτής Ερών. Δηλαδή, πραγματικά, δεν ξέρω. Επειδή μιλάω και προκειμένου στις Σέρες, δεν ξέρω αν μάθατε, υπήρξε μια μεγάλη συγκέντρωση προχθές. Δεν καλύφθηκε από το μέσα ενημέρωσης. Θεώρησαν σημαντικότερο να πάνε στο χειρό Ρούπελ την ίδια ώρα που ήταν κάποιο άλλο, μια άλλη εκδήλωση, εν πάση περιπτώσει. Γι' αυτό δείχνει πάρα πολλά για τη δημοκρατία μας. Γιατί όταν λέμε θέματα δημοκρατίας, η ενημέρωση 107. Από 108 να πούμε στους ακροατές μας, πήγαμε 107, περάσαμε το Σουδάν, μεγάλη επιτυχία. Η ενημέρωση 107 νομίζω ότι δείχνει αυτό. Δηλαδή δεν γίνεται να είμαστε η τελευταία χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση στην ποιότητα και την ελευθερία της ενημέρωσης. Χάρη, και ευτυχώς που υπάρχουν τα περιφερειακά μέσα και έχουμε και μια φωνή και έχουμε μια δυνατότητα να εκφράσουμε όλα τα κόμματα την άποψή τους. Κάνω μια πολύ ωραία συζήτηση. Αυτό το οποίο καυτηριάσαν τα παιδιά και καυτηριάζουμε όλοι οι πολίτες, όλος ο κόσμος, είναι η νοοτροπία. Η διαχρονική νοοτροπία όλων αυτών των κομμάτων και του ΣΥΡΙΖΑ που κυβέρνησε. Ψήφισε με να σε διορίσω, ψήφισε με να σε βγάλω σύνταξη. Αυτό είναι όλο. Απαξίωσε. Σύνταξη. Νοοτροπία λοιπόν. Η νοοτροπία μας διαχρονικά. Ναι, έτσι. Κύριε Λουγιάδη, βλέπω μια συνέντευξή σας στην εφημερίδα Νέα Κρήτη και θα κρατήσω ένα ερώτημα σημερινό από φίλου, σελίδα 9. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ για την δημοσίευση στην εφημερίδα. Λοιπόν, εγώ πρέπει να ευχαριστήσω για εσείς. Θα μείνω σε εκείνο το ερώτημα το οποίο σας θέτει ο συνάδελφος, γιατί νομίζω είναι κάτι που πρέπει να διευκρινιστεί. Μία Οδυσσέας, μία Δήμητρα. Yeah. Δεν έχουν μπερδευτεί λίγο οι ψηφοφόροι, μιας και είμαστε στο οικονομικό κομμάτι. Κύριε Δουλειράκη, αν απαντήσω την ερώτηση, εγώ θα έλεγα μην την απαντήσω για να πάρει ο πολίτης την ευκαιρία να τη διαβάσει. Και να τη βλέπει και να την μελετήσει. Δώστε μου την απάντηση. Βεβαίως. Μία Οδυσσέας, μία Δήμητρα. Μία Οδυσσέας, μία Δήμητρα. Κοιτάξτε, ο Οδυσσέας δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένας άλλος τρόπος να κάνουμε μεταξύ μας συναλλαγές σε ευρώ. Και όχι σε άλλα νομίσματα όπως είπαν και απαξιωτικά για το Δήμητρα αυτό, για το σύστημα αυτό. Τι είναι το Δήμητρα, μέσα από την. Πώς κάνουμε σήμερα συναλλαγές. Μέσα από τις τράπεζες, με την κάρτα μας, πάμε και πληρώνουμε τον καφέ μας ή οτιδήποτε άλλο. Έτσι είναι μέχρι σήμερα με τις να γίνεται μέσω των τραπεζών όλες οι συναλλαγές. Το Δήμητρα έχουμε, λοιπόν είναι. Έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε κάτι τέτοιο, με συγχωρείτε, δεν είμαστε στο Αγγλικό Δίκαιο και για κάποια χρόνια. Πώς μπορούμε να κάνουμε αλλαγές ή να αλλάξουμε. Όχι αλλαγές, δεν κάνουμε τίποτα αλλαγές. Όχι, δεν κάνουμε καμία αλλαγή. Πέρα από τις συναλλαγές μας, λέω μέσω τραπέζης, μπορούμε να κάνουμε και συναλλαγές μέσω του TaxisNet. Έχετε το αφημί σας εσείς, το αφημί μου εγώ, έχω και ένα PIN και σας μεταφέρω χρήματα από το λογαριασμό μου, το δικό μου αφημί, στο δικό σας αφημί ή από ιδιώτη σε ιδιώτη, από ιδιώτη σε επιτερία ή από εταιρεία σε εταιρεία, μεταξύ ελληνικών αφημί. Αυτό είναι όλο το πράγμα με ευρώ. Τελεία και παύλα. Είναι λοιπόν ένας άλλος τρόπος μεταξύ μας συναλλαγών. Εάν μια στιγμή οι τράπεζες κλείσουν, είτε απεργιών, είτε λόγω κατάρρευσης κάποιας τράπεζας, πώς θα μπορέσουμε να κάνουμε μεταξύ μας συναλλαγές. Και επίσης δίδει ένα βαθμό ελευθερίας, διότι να θυμηθούμε το 2015 που μας έκλεισε παράνομα ο τότε πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ο κ. Ντράγκη, τις τράπεζες,
πρώτα ζήτησε μία γνωμάτευση από μία ιδιωτική εταιρεία, νομική εταιρεία των Βρυξελών, το κατά πόσο αυτή η πράξη του θα ήταν σύνομη. Δεν την έδωσε ποτέ στη δημοσιότητα, έξε τις τράπεζες. Εάν λοιπόν πάμε τώρα, γιατί το λέμε αυτό το πράγμα, διότι εμείς ως Μέρα 25 λέμε ότι για να βγούμε από τα μνημόνια, για να βγούμε από αυτή την κατάσταση που βρισκόμαστε, πρέπει να κάνουμε ρήξη. Εάν λοιπόν πάμε και πούμε, θα μειώσουμε μόνοι μας το ΦΠΑ, ας πούμε, αυτό που λένε όλοι. Θα καταργήσουμε μόνοι μας το χρηματιστήριο ενέργειας. Αυτό που λένε όλοι. Αν μας πούνε οι θεσμοί, οι Τροϊκάνοι, όχι δεν γίνεται. Αν τους πούμε ότι θα πάρουμε τη δημόσια περιουσία πίσω, αυτή που έχουμε δώσει, έχω χωρίσει τους θεσμούς για 99 χρόνια, τι θα γίνει. Μας πούνε μεγαλοπρεπές, όχι. Θα κάνουμε κολοτούμπες, όχι. Θα προχωρήσουμε σε αυτό που πιστεύουμε. Γι' αυτό λέμε αυτό που πιστεύουμε και πιστεύω αυτό που λέμε ως Μέρα 25. Άρα και θα έχουμε ένα έτοιμο σύστημα να γίνουν μεταξύ μας συναλλαγές, εάν μια στιγμή οι τράπεζες κλείσουν. Μας τις κλείσει ο Ντράγκη. Αυτό λοιπόν είναι όλο το θέμα. Θα πρέπει λοιπόν να δείξουμε αξιοπιστία προς τους έξω, προς απέναντί μας, για το τι πρόκειται να γίνει. Και να θυμίσουμε ότι 20 Μαΐου αρχίζει η μάχη της Κρήτης. Σκοτώθηκαν χιλιάδες άνθρωποι για να είναι η δημόσια περιουσία, το κάθε μάλεμε, το κάθε αεροδρόμιο, το κάθε λιμάνι ελεύθερο. Και αυτές οι μνημονιακές κυβερνήσεις πήγαν με τρεις υπογραφές και χώρισαν όλη αυτή τη δημόσια περιουσία για την οποία σκοτώθηκαν άνθρωποι το 41, το 20 Μαΐου του 41 και τώρα, δηλαδή, ναι. Στους θεσμούς. Άρα λοιπόν αυτό είναι το θέμα του Οδυσσέα, το θέμα της Δήμητρας. Της Δήμητρας, ναι, ναι. Το θέμα του Οδυσσέα ποιο είναι? Ότι οι πληστηριασμοί πρώτης κατοικίας για να παίρνει το κάθε φαντ στο 3% της αξίας του το δάνειο είναι ανεπίτρεπτο, πρέπει να σταματήσει, πρέπει εκεί να γίνει μια ρήξη. Και αυτά όλα τα δάνεια να μεταφερθούν σε μια δημόσια εταιρεία η οποία θα τα διαχειριστεί αυτή και θα βγάλει τη χώρα και όταν βγει η χώρα από τα μνημόνια μετά τη ρήξη θα επιστρέψει η περιουσία κανονικά στους ανθρώπους αυτοί. Δηλαδή οι άνθρωποι αυτοί θα κρατήσουν ό,τι ποσοστό του δανείου τους έχουν αποπληρώσει στην κατοχή τους. Δεν θα τους το πάρει λοιπόν το φαντ για 3%. Θα έχει μπει σε έναν δημόσιο φορέα, ο οποίος θα διαχειριστεί αυτές τις περιουσίες μέχρι να επανέλθουν στους ανθρώπους αυτούς. Πρώτης κατοικίας ή περιουσίας, είναι και περιουσίας. Ωραία. Δώστε μου, κύριε Λουγιάδη, επειδή σας είχα ρωτήσει για τη Δήμητρα για τον Οδυσσέα και είχαμε σταματήσει λίγο για τον Οδυσσέα. Πώς θα γίνεται ακριβώς, διότι υπάρχει κόσμος που ρωτάει, με αυτή την εταιρεία που λέτε ότι θα αναλάβει τα κόκκινα δάνεια, τους υπερχρεωμένους και όλα τα υπόλοιπα. Μα εδώ έχουν φύγει δάνεια και έχουν πουληθεί σε φατς και έχουν πουληθεί έναντι πινακίου φακής. Θα τα αγοράσει αυτή η εταιρεία ή θα ξανάρθουν πίσω έναντι πινακίου φακής ή θα τους χρυσοπληρώσουμε ξανά? Όπως τους χρυσοπληρώσεις δεν έχει ουσία. Θα πάρεις τα ακίνητα αυτά της περιουσίας των ανθρώπων αυτών, τα σπίτια τους και τις περιουσίες τους, στην τιμή που τα έχουν χωρίσει τα φαντς. Τόσο απλά. Άρα λοιπόν δεν θα είναι στα φαντς υπέρ το σπίτι μου και το σπίτι του πολίτη, θα είναι σε μια δημόσια τράπεζα, σε μια bad bank όπως έχει κάνει η Γερμανία μετά την κατάρρευση της Ανατολικής Γερμανίας. Αυτό το μοντέλο έχει ξαγίνει. Δεν το φεύγαμε εμείς μόνοι μας, έχει ξαγίνει και στην Ευρώπη και είναι συμβατό με τα ευρωπαϊκά πλαίσια. Άρα λοιπόν μπορεί να γίνει και στην Ελλάδα πάρα πολύ εύκολα. Αρκεί να υπάρχει η πολιτική. Πετυχημένο πολίση. Είναι συμβατό, αλλά πετυχημένο. Εντελώς. Εντάξει, όταν αντί για τρία. Μα τώρα τι γίνεται σήμερα, κυρία Δουλγεράκη? Ένας πολίτης χρωστάει 100.000, του το έχει πάρει η τράπεζα το σπίτι του, το δάνειο των 100.000, και το έχει χωρίσει στο αφάντς για 3.000. Και το φαντ θα το πουλήσει οπουδήποτε στο εξωτερικό για 20.000, θα έχει βγάλει ένα τεράστιο κέρδος. Και τι γίνεται, και φεύγουν όλα τα λεφτά στο εξωτερικό και με τόσα σπίτια άδεια και γίνονται τόσοι πληστηριασμοί πρώτης κατοικίας που ξεκίνησε βέβαια η προηγούμενη κυβέρνηση, ο ΣΥΡΙΖΑ, όχι, με την ηλεκτρονική παραφόρμα. Και φτάνει ίσως, σήμερα. Να σταματήσουμε, ναι, αυτό το πράγμα. Ναι. Λοιπόν, οι πληστηριασμοί πρώτης κατοικίας, μοναδικής, ναι, κατοικίας, λοιπόν, έχουν υπογραφεί πτωχευτικός νόμος Μητσοτάκη Δεκέμβρη 19. Τελεία και παύλα. Μα συγγνώμη, και την ηλεκτρονική πλατφόρμα από εδώ και τότε. Ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί. Ναι, όλα αυτά. Είσοδο στο ΦΑΤ το 2003. Είχε πει ο κύριος Τσίπρας, μα σε κάθε λεπτομέρειο κράτους υπάρχουν πληστηριασμοί. Μα όχι, ναι, ρε παιδιά, γιατί υπάρχουν παταξίδες. Ναι, αυτού ναι. Μα δεν αυτοί οι παταξίδες. Όχι. Που έχουν πρώτη κατοικία. Η πρώτη κατοικία είναι ιερό και όσιο των Ελλήνων. Τελεία. Όχι. Είχαμε τα πράγματα. Θα πούμε την αλήθεια, γιατί εδώ πια δεν μπορούμε παρά μόνο σε εκλογών να συνεχίζουμε αυτή την. Πρέπει να αποκατασταθεί η πραγματικότητα. Η πρώτη και μοναδική κατοικία ήταν θωρακισμένη επί ΣΥΡΙΖΑ και όχι μόνο νόμος Κατσέλη που επεκτάθηκε με νόμο Σταθάκη. Και πιο συμπεριληπτικός. Και έβαλε και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Προστατεύτηκε απόλυτα η πρώτη και μοναδική κατοικία. Ούτε ένας πληστηριασμός δεν έγινε. Γιατί? Γιατί προστατεύεται. Με το που ήρθε ο Δεκέμβρη του 19, ο πτωχευτικός νόμος Μητσοτάκη με τον περίφημο υφυπουργό Ζαβόπουλο εξαφανίστηκε μετά την ψήφιση του νόμου στο Λονδίνο. Επέστρεψε. Ήταν υφυπουργός ειδικών αποστολών για 8 μήνες. Ήρθε, φέρε τον νόμο, τον περίφημο κώδικα πτωχευτικό και έφυγε. Έκανε τη δουλειά του συστήματος Μητσοτάκη και απεχώρησε από τη χώρα.
Αυτός λοιπόν, αυτή είναι η διαδικασία. Εκεί ήταν η Κερκόπορτα. Μήπως κεντρική πύλη που μπορούσαν πλέον τα φανς ανεξέλεγκτα και απεικιοκρατικά να κάνουν ό,τι θέλουν απέναντι στους δανειολήπτες. Αυτή είναι η αλήθεια. Και αυτό το fake news, και δεν αναφέρομαι στο γεγονός, αλλά γενικότερα εναντίον του ΣΥΡΙΖΑ είναι αδιανόητο και είναι προκλητικό. Τι σώνεται τώρα. Το ξέρει ο κόσμος. Πάμε στο σοβαρό λόγο. Αυτό το πράγμα θα κάνει. Λοιπόν, των ειδικών αποστολών να τα καθαρίσει όλα αυτά. Λοιπόν, λέμε ρίξε αυτά τα πράγματα. Εντελώς άλλο πράγμα. Όπως το κάνει η Γερμανία. Ορθός λόγος. Τι σώζεται. Πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Πρώτη και βασική δέσμευση, θα το πει φαντάζομαι και ο Αλέξης Τσίπρας σήμερα από το Ηράκλειο, και να το πούμε και αυτό ότι σήμερα είναι μια κοινωνική. Θα σας ρωτήσω στο προς το τέλος. Ακριβώς. Λοιπόν, πιστεύω ότι έχουμε το εξής. Έχουμε μια δέσμευση πολιτική, ξεκάθαρη, κρυστάλλινη. Η δέσμευσή μας είναι την επόμενη μέρα των εκλογών, με το που θα δημιουργηθεί μια προοδευτική κυβέρνηση, θα έχουμε την πρώτη πράξη νομοθετικού περιεχομένου που θα εδράζεται σε τρεις πυλώνες, κυρία Τριγεράκη. Πρώτον, άμεση διακοπή οποιασδήποτε διαδικασίας πληστηριασμού. Και θα σας εξηγήσω μετά και ποια είναι τα βήματα που επιτέλους τα fans θέλουν, δεν θέλουν, η λέξη κλειδί είναι υποχρεωτικότητα, να κάτσουν στο τραπέζι και να κουρέψουν το χρέος των δανειοληπτών. Πρώτον, λοιπόν, πίνει πήκε, σταματάμε τους πληστηριασμούς. Δεύτερον, επαναφορά της ελάχιστης βάσης εισαγωγής. Το λέω για τα παιδιά μας που αυτή η αδιανόητη πράξη κεραμαίως πέρσι να καταργήσει 15.000 θέσεις. Προφανώς για να κλείσει το μάτι στα ιδιωτικά κολέγια. Και βέβαια η αμημίωση του ΦΠΑ και του ειδικού φόρου κατανάλωσης που ακόμα και σήμερα η κυβέρνηση αρνείται πεισματικά να κάνει, την ώρα που δημιουργεί και σωρεύει υπερκέρδη 3,5 δις παραπάνω από τα προβλεπόμενα έσοδα για το 2022. Αυτό το τρίπτυχο είναι το άμεσο και το γραπτό. Για το τελευταίο υπάρχει αιτιολογία. Αν δεν εισπράξουμε, πώς θα δώσουμε και πώς θα βοηθήσουμε. Μπράβο. Εισπράττουν και εισπράττουν πολλαπλάσια, αλλά δεν τα διανύμουν στον κόσμο. Μοιράζουν pass, fuel pass, market pass, food pass. Στο σπίτι του. Όχι! Στο σπίτι του θα πας. Πρέπει θα ακούσει ο Μητσοτάκης την Κυριακή με τόσα pass, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Λοιπόν, και για να κλείσω όμως με το κόκκινο δάνειο, γιατί είναι σημαντικό. Και μας ακούει ο κόσμος, ο οποίος πραγματικά αυτή τη στιγμή βρίσκεται στη μέγενη αυτή τη κατάσταση λόγω του πτωχευτικού Μητσοτάκη. Πέραν της πράξης νομοθετικού περιεχομένου που θα αναστέλει οποιαδήποτε διαδικασία πληστηριασμού, τα επόμενα βήματα, κυρία Δουργεράκη, είναι τα εξής. Υποχρεωτικότητα. Θεσπίζουμε νομοθετικό πλαίσιο που υποχρεώνει τα φανς να κάτσουν στο τραπέζι με τον δανειολήπτη υποχρεωτικά. Αν δεν το κάνουν. Και αν πούνε όχι, αν το κάνουν. Ακούσε λοιπόν, Γιώργο. Αν πούνε όχι, τότε δεν έχουν κανένα δικαίωμα να πληστηριάσουν το σπίτι. Πόσο, αφού είναι υπογραφή αυτά τα πράγματα. Όχι. Μνημονιακά είναι, ας πούμε, κυρία μου, το έχει υπογραφεί. Δεν είναι μνημονιακά ούτε δημοσιονομική επιπτωσία. Κάνει ρήξη ή δεν κάνει ρήξη, αυτό είναι η ερώτηση. Δεν είναι θέμα ρήξη. Δεν πάει να μειώσει το δημοσιονομικό. Είναι σωστό έτσι όπως το σκέφτεται. Στη σκέψη, στην κοινή λογική ο κύριος Λογιάδης. Έχουν πέσει υπογραφές, έχουν πέσει χρήματα. Πα και πώ και δεν είναι το πιο απλό. Θα μειώσει το ΦΠΑ. Πάμε λοιπόν. Επειδή δεν έχει δημοσιονομική επίπτωση η ρύθμιση αυτή, δεν έχει επιβάρηση για τη χώρα. Έχει επιβάρηση για την τράπεζα και για τα φαντς. Ναι, βεβαίως. Αυτό θα πληρώσουν. Θα πληρώσουν κάποιοι την επομένη των εκλογών. Αλλά δεν θα είναι οι πολλοί που πληρώνουν 4 συναπτά έτη. Θα είναι αυτοί που δημιούργησαν υπερκέρδη. Δεν είναι άδικο, κύριε Δουγεράκη. Δεν είναι άδικο, Γιώργο. Να σου το πω αυτό. Να βλέπουμε ένα δις καθαρό κέρδος σε κάθε συστημική τράπεζα. 20 δις μόνο για το 2022 σε 37 εισηγμένες στο χρηματιστήριο την ώρα που ο κόσμος δεν βγάζει το μήνα. Δεν είπαμε να γίνεται απόλυτη. Δεν είναι τοπικό να μιλάμε για την απόλυτη, αν θέλετε, ισονομία σε θέματα εισοδημάτων. Α, τουλάχιστον να κλείσει ψαλίδα. Είναι δυνατόν να ζούμε σε μια τόσο δύσκολη κατάσταση καθημερινά, ναι, και να βλέπουμε να σωρεύονται υπερκέρδη. Εγώ θα σας ρωτήσω το εξής. Εντάξει, δεν είναι άδικο. Εγώ να έρθω να συμφωνήσω μαζί σας και να πω ότι είναι άδικο. Αλλά πείτε μου, σας παρακαλώ, και το κάνω προέκταση της ερώτησης του κυρίου Λογιάδη που διερωτήθηκε πώς θα γίνει αυτό μεταξύ τους κλπ. Και λέω το εξής. Μα δεν είναι αυτό που είπατε πριν από λίγο όλοι οι μπαταξίδες. Και υπάρχουν εκείνοι οι πέντε οι οποίοι χρωστάνε τα μαλλιά της κεφαλής τους, αλλά έρχονται αυτή την ώρα και εκμεταλλεύονται ουσιαστικά, όχι μόνο το δημόσιο, εκμεταλλεύονται τον καθένα από εμάς που χρυσοπληρώνουμε. Εδώ είναι η μεγάλη ανισότητα. Έτσι. Με αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι ενδεχόμενα για κάποιο λόγο δεν θα δεχθούν. Για αυτούς τους ανθρώπους που ενδεχόμενα να υπάρχουν από πίσω για κάποιους και προεκλογικά γραμμάτια. Εκεί πώς θα το αντιμετωπίσετε? Λοιπόν, αυτό είναι μια δύσκολη άσκηση, οφείλω να παραθέσω. Αλλά ακούστε τη μεγάλη εικόνα. Προσέξτε. Το κόμμα το οποίο χρωστάει 400 εκατομμύρια ευρώ. Μια δημοκρατία, ο απόλυτος μπαταχτσής, ο οποίος έχει φτάσει στη χώρα μας σε χρέος 407 δις. Το 400 είναι κοινό, 400 εκατομμύρια χρωστά είναι δημοκρατία, 400 δις έχει φτάσει στο χρέος της χώρας. Ενώ παρέλαβε 350 από ΣΥΡΙΖΑ, 352. Προσέξτε. Ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ δεν χρωστάει ούτε ένα σεντ, να πούμε εδώ ότι εμείς δίνουμε διαχρονικά όλα αυτά τα έτη.
την αποζημίωσή μας στο ίμιση αυτής για να μην χρωστάμε ούτε ένα σέντς ακόμα. Και αφήσαμε και 37 δισταταμεία. Το βάζω λίγο τα μαθηματικά γιατί έχουν το νόημά τους. Προσέξτε, μας κουνάνε το δάχτυλο και μας μιλάνε και μας κάνουν μαθήματα δημοσιονομικής πολιτικής. Αυτοί που έχουν χρεοκοπήσει το κόμμα τους, έχουν χρεοκοπήσει πολύ εξ αυτών τον εαυτό τους και έχουν χρεοκοπήσει και τη χώρα εις διπλούν. Είναι αδιανόητα, είναι πρόκληση αυτό που συμβαίνει. Και εμείς με νοικοκυρεμένα, με θυσίες του ελληνικού λαού βεβαίως, αλλά το βγάλαμε στο ξέφωτο και αυτή είναι μια αλήθεια. Επιτρέψτε όμως κάτι που να κλείσω για τα κόκκινα δάνεια, είναι πολύ σημαντικό. Να ολοκληρώσω την πρότασή μας. Δεν είναι μόνο η πράξη νομοθετικού περιεχομένου που αναστέλνουμε οποιοδήποτε πληστηριασμό. Είναι υποχρεωτικότητα. Βάζουμε λοιπόν τα φάντς να κάτσουν στο τραπέζι. Αν αρνηθούν, δεν έχουν κανένα δικαίωμα επί του πληστηριασμού. Τελεία και παύλα παράγραφος. Αφού κάτσουν, είναι υποχρεωμένα τα φάντς να κουρέψουν από 40 έως 60% τα δάνεια των πολιτών. Και προσέξτε, εκεί υπάρχει μια επιδότηση της ελληνικής πολιτείας κατά 50% για να μπορέσει να υπάρχει μια ανάσα. Αυτό είναι το πλαίσιο. Με πέντε αδρές γραμμές περιγράφω ακριβώς αυτό το οποίο έχουμε καταθέσει στη δημόσια σφαίρα ως ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και ως δέσμευση για την επόμενη μέρα. Αλλιώς, αυτό που συνετελείται είναι η μεγαλύτερη αναδιανομή ιδιωτικού πλούτου στη χώρα μας από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. 710.000 κατοικίες εκτιμούμενης αξίας 42 δις. Είναι πολλοί εκείνοι οι οποίοι είναι ακόμα δύσπιστοι και σήμερα εξαιτίας του ότι δυστυχώς για να γίνουν όλα αυτά χρειάζεται μία πράξη νομοθετικού περιεχομένου και μια άλλη πράξη νομοθετικού περιεχομένου και εδώ μπερδεύεις την άμμο με τη θάλασσα. Μα κυρία Δουλειάκη, να θυμηθούμε ότι αυτά τα κόκκινα δάνεια και όλα αυτά πώς έχουν γίνει. Όταν ιδιωτικοποίησαμε τις τράπεζες τις πτωχευμένες, ο ελληνικός λαός τις ανακεφαλαιοποίησε τρεις φορές με δισεκατομμύρια ευρώ και τώρα αυτές οι τράπεζες, οι ίδιες αυτές, παίρνουν τις πρώτες κατοικίες των πολιτών. Αυτό είναι. Ποιος τα έκανε λοιπόν αυτά όλα, οι μνημονικές κυβερνήσεις. Και τώρα λέμε θα πάμε κόντρα στις τράπεζες που ξεπουλήσαμε και την Αγροτική Τράπεζα για ένα ευρώ. Ποιος το έκανε αυτό. Λοιπόν, κόκκινα δάνεια. Ό,τι πήρανε και γερμανικές επανορθώσεις. Ακούγα τον Πρωθυπουργό να λέει κατά τη διάρκεια της διακαναλικής ότι έτσι όπως συζητήθηκε το θέμα ήταν ή ότι ακούστηκε με αυτά τα οποία είπε ο κύριος Σκέρτζος. Είχαμε τη δυνατότητα να ακούσουμε και τις δικές του τις δηλώσεις με τη δική του τη φωνή, ότι ήταν εκ του πονηρού. Εκ του πονηρού. Αδιανόητα πράγματα, κύριε Δουλγεράκη. Δεν ξέρω και ειδικά για την Κρήτη και όχι μόνο, αυτές οι δηλώσεις Σκέρτζου και μετέπειτα Μητσοτάκη ασυνιστούν την απόλυτη πρόκληση. Δεν είναι δυνατόν να αναθεωρείται η ιστορία. Δεν είναι δυνατόν να μιλάει για πράγματα που ανήκουν στο παρελθόν ο κύριος Σκέρτσος. Ποιος είναι αυτός ο κύριος, μη ούτε καν εκλεγμένος στο ελληνικό κοινοβούλιο, το πόρτ παρόλ της κυβέρνησης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, η φωνή Μητσοτάκη, να λέει για τις γερμανικές αποζημιώσεις και επανορθώσεις ότι είναι μια παλιά ιστορία που κλείνει, ότι είναι του παρελθόντος, ας πούμε, για κάτι καινούριο. Τρομερά πράγματα. Τι άλλο θα ακούσουμε από την κυβέρνηση. Μέσα σε λίγα 24 ώρα προκαλούν τους συγγενείς των θυμάτων στα Τέμπη. Βάζουν θέμα γερμανικών. Δηλαδή, ξέρετε τι συνιστά αυτή η δήλωση. Καταραίει όλη η υποστηρικτική μας γραμμή. Θα το πάρει τη δήλωση αυτή η Γερμανία στα δικαστήρια και θα έχουμε τεράστιο πρόβλημα. Και δεν απολογείται κανένας. Η προσπάθεια τόσων συμπολιτών μας, τόσων κριτικών και όχι μόνο, αυτά τα χρόνια. Είπε ο Πρωθυπουργός ότι ήταν εκ του πονηρού. Γιατί δεν βγήκε ξεκάθαρα να το διαψεύσει. Γιατί δεν βγήκε με στεντόρια φωνή να πει δεν ισχύει τίποτα. Συνεχίζουμε και διεκδικούμε. Μα επικαλέστηκε και είπε ότι με τον κύριο Σόλτς όταν έγινε η συνάντηση. Δεν είναι τέθει τέτοιο θέμα. Εμείς συνεχίζουμε στην ίδια λογική και πολιτική να διεκδικούμε. Πιο καθαρά εννοείται ότι έπρεπε να το πει. Μετά από τέτοιο, σηκώθηκε τόση σκόνη σε ένα τόσο λεπτό και ευαίσθητο για τα εθνικά μας θέματα και την ιστορία των προγόνων μας θέμα. Και θα το αφήσει έτσι. Πραγματικά δηλαδή, δεν ξέρω τι έχει συμφωνήσει ο κ. Μητσοτάκης. Δεν ξέρω τι σχεδιάζει. Ο τρόπος βέβαια που διοικεί τη χώρα φαίνεται πόσο αλαζονικός, πόσο επικίνδυνος είναι. Θυμίζω ξανά τις υποκλοπές. Για να φτάσεις να παρακολουθείς το μισό πολιτικό σύστημα, τον αρχηγό του στρατεύματος, την αδερφή σου, τους υπουργούς σου. Εδώ μιλάμε για έναν άνθρωπο που δεν έχει κανένα ηθικό φραγμό. Είναι ικανός για όλα. Για όλα. Αυτή είναι η αλήθεια. Και δεν απολογείται. Και δεν ξέρουμε τίποτα. Είπε ο κ. Γιάκος τον Αύγουστο, όλα στο φως. Περάσαν 8 μήνες, δεν ξέρουμε τίποτα. Έσπασε την υπόθεση σε 9 διακριτές. Για να μην υπάρχει προφανώς τίποτα. Κάποιος πρέπει να απολογηθεί. Γι' αυτό μιλάμε για κάθαρση, κύριε Δουλγεράκη. Ο κόσμος το έχει ανάγκη. Εμείς, δεν ξέρω, Γιώργο, ξέρεις το κινητό σου, πάμε σε εκλογές μεθαύριο. Παρακολουθείτε. Ξέρω ότι παρακολουθείτε. Ναι. Λοιπόν, με ευτυχότητα το ερώτημα. Τι λέτε. Ναι, λοιπόν, βεβαίως παρακολουθείτε. Τι είναι δυνατόν. Παρακολουθείτε, πάση στιγμή. Πάμε σε εκλογές έτσι. Πείτε μου, σας παρακαλώ, δεν λέω τίποτα άλλο. Ειλικρινά, δεν λέω τίποτα άλλο.
Πώς είναι δυνατόν. Παρακολουθείτε και το δικό σας. Εμείς έχουμε στείλει, ο ΣΥΡΙΖΑ έχουμε στείλει σε ειδικό εργαστήριο για να δούμε. Πιθανόν! Δεν μπορούμε να ξέρουμε σιγουριά. Μα αλλά πάρα πολύ πιθανόν. Τα παρακολουθήσει, άμα θες. Τα πάντα έχουν ιδιωτικοποιηθεί, κυρία Δουλγεράκη, λοιπόν, για γερμανικές επανορθώσεις. Ένα-ένα. Ναι. Και όχι μόνο αυτές. Είναι και το αναγκαστικό κατοχικό δάνειο, το οποίο είχε αποδεχτεί ο Χίτλερ. Να μην το ξεχνάμε και αυτό. Ό,τι πήρανε και φύγανε. Ναι, ναι. Το οποίο είχαν αποδεχτεί ότι πραγματικά τα χρόνια είχαν αρχίσει να πληρώνουν τότε επί Χίτλερ. Τέλος πάντων. Προσωπικά είχα μια επίκαιρη ερώτηση στη Βουλή για το θέμα αυτό. Και είμαι περήφανος για αυτό το πράγμα, για τις γερμανικές επανορθώσεις και το κατοχικό δάνειο. Και ήρθε ο Υφυπουργός Εξωτερικών της κυβέρνησης Μητσοτάκης και μου απάντησε ότι. Αυτό το διεκδικούμε πάντοτε. Αυτό μου είπε μέσα στην αίθουσα της Ολομέλειας σε επίκαιρη μου ερώτηση. Δεύτερον, ήμουν ο μοναδικός βουλευτής που όταν ήρθε το ΤΣΕΣΟΥ, κόμμα αδελφό του ΤΣΕΝΤΕΟΥ, στη Βουλή, εκπροσωπήθηκε στην Βουλή η συνάντηση με τους Γερμανούς. Από το κάθε κόμμα πήγε ένας βουλευτής. Εγώ πήγα από το ΜέΡΑ25. Ήμουν ο μοναδικός βουλευτής που στα ελληνικά και στα γερμανικά, επειδή εγώ σπουδάσα στη Γερμανία, έθεσα το ζήτημα στους Γερμανούς βουλευτές της ΤΣΕΣΟΥ, των γερμανικών επανορθώσεων και του αναγκαστικού δανείου. Δεν μίλησε κανείς. Όλοι στήλοι άλατος ήταν. Και επίσης, μην ξεχνάμε τώρα, ο Βαρουφάκης δεν που ήρθε προχθές εδώ πέρα, ο Γιάννης το ανέφερε στην ομιλία του δύο φορές, το τόνισε. Κοιτάξτε, εγώ βλέπω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας ανταγωνισμός μεταξύ του κυρίου Τσίπρα και του κυρίου Μητσοτάκη. Ο κύριος Τσίπρα στην αρχή των εκλογών πήγε στα δυνατό στα διαπιστευτήριά του στο Βερολίνο και θα πει τι καλός που είναι. Τα έχει κάνει όλα θαυμάσια και όλα καλά. Άρα λοιπόν να χαϊδέψει τα αυτιά του Σόλτς. Έρχεται τώρα και ο κύριος Μητσοτάκης και λέει και εμείς δεν διεκδικούμε τίποτα. Και αυτό στα αυτιά των Γερμανών. Αυτό είναι κοροϊδία, κύριε Δουλγεράκη. Εμείς λέμε και προσωπικά το λέω, όλοι μας οι κριτικοί το λέμε, και πάλι να επανέλθουμε στη δημόσια περιουσία μας που σκοτώθηκαν άνθρωποι για αυτό το πράγμα και αυτοί την εκχώρησαν όλη τη δημόσια περιουσία στους θεσμούς. Μάλιστα, εν καιρό ειρήνης, όπως λέει και ο τέος πρόεδρος του Αρείου Πάγου, ο κύριος Νικόπουλος, στο βιβλίο του Αγαπημένο μου Σύνταγμα. Ξέρετε, τώρα λίγο και το μυαλό και η γλώσσα σε πάει κατά εκεί, αλλά δεν μπορώ και να συγκρατηθώ με ευκολία και το ξέρετε όταν ένα. Από κάτι. Είναι ωραία συζήτηση, είμαστε στην κράτη. Πολύ ωραία. Βλέπω και εκείνο το πρωτοσέλιδο που λέει: είπε η Κομισιόν για αυξήσεις μισθών, συντάξεων, επιδομάτων και για μείωση φόρων. Τι θα γίνει με τριετίες και ακρίβεια. Οι Βρυξέλλες συγκρίνουν το σοβαρό οικονομικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας. Για πείτε εσείς, γιατί κάνετε και εσείς προτάσεις, κύριε Μαμουλάκη, τι. Του Γιώργου Αυτιά είναι το δημοσίευμα από εκεί. Δεν ξέρω τι νόση είναι. Εγώ το λέω, ακούσα ο κόσμος. Δεν θα πω τίποτα παραπάνω για το ποιόν του δημοσιογράφου τη απόψη, το σέβομαι, αλλά. Νομίζω ότι ο καθένας γνωρίζουν παρήκοντες. Την ουσία θέλω. Το τι λένε οι Βρυξέλλες. Και αφήστε τα υπόλοιπα τώρα. Α, η ουσία. Δεν νομίζω ότι οι Βρυξέλλες έχουν πει κάτι τέτοιο. Είναι άλλη μια κυβερνητική προπαγάνδα, η οποία έρχεται τρεις μέρες πριν τις εθνικές εκλογές για να δημιουργήσει ένα επίπλαστο κλίμα, πολιτικό και οικονομικό κλίμα, για να νιώσουν οι πολίτες ότι υπάρχει ασφάλεια με την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Ποια είναι η αλήθεια. Τέσσερα χρόνια το δημόσιο χρέος εκτοξεύθηκε. Φτάνουμε και αυτή είναι μια πραγματικότητα. Κινδυνεύει η χώρα. 407 δις. Ποτέ στην ιστορία της χώρας δεν έχουμε και ένα ταμείο με 48 δις που είπε ο κύριος Σταϊκούρας. Γιατί τον άκουσα. Ναι, ναι. Συμπεριλαμβάνει το ταμείο. Για να καταλάβετε τι αλχημίε. Έχει τμήμα δανεισμού, βεβαίως, με χαμηλούς επιτοκιακούς όρους δανεισμού και είναι για το RRF, το Δανείο Ανθεκτικότητας και Ανάκαμψης. Έχει πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης. Το χρωστάμε κι αυτό όμως. Προσέξτε, το ταμείο δεν είναι κάτι. Το Ταμείο Ανάκαμψης που έχει πάρα πολύ σοβαρές προϋποθέσεις. Και δεν μπαίνει σε με ευκολία. Μόνο 10 αφημοί. Όλες οι μικρομεσαίες ούτε απ' έξω δεν παίρνουν. Το λένε οι ίδιοι επιχειρηματίες με τους οποίους μιλάω, ρωτώντας για το Ταμείο Ανάκαμψης όταν το αναφέρω και μου λένε οι άνθρωποι, μα γιατί επικαλείσαι και μας φέρνεις μπροστά το Ταμείο Ανάκαμψης δημόσια. Μέσα από τις 30.000 επιχειρήσεις από τις 700.000 έχουν πρόσβαση σε τραπεζικό σχετικό δανεισμό ουσιαστικά. Είναι μια εκταμείευση. Η έγκριση έγινε πέρσι και χθες, προχθές για την ακρίβεια, ημέρα Δευτέρα, εκταμιεύθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης ένα ποσό 200 εκατομμύριων ευρώ σε μια εταιρεία, η οποία είναι εταιρεία γνωστή με ενοικιαζόμενα, αλλά τουρκικών συμφερόντων. Δεν θα πω το όνομα προφανώς. Τουρκικών συμφερόντων. Ο ιδιοκτήτης είναι Τούρκος. Εκεί προτίμησε η κυβέρνηση να πάει. Η κυβέρνηση του Τούρκ Ετζίαν, που παρέδωσε εμπορικά το Αιγαίο με τα λάθη και τις παραλήψεις της, η κυβέρνηση του κυρίου Γεωργιάδη. Με τον Αγιαβέφε, αυτόν τον ποινικό που τον καταζήτησε η Βιγιοπόλ και του δώσαμε και τιμητική πολιτογράφηση, είναι τρομερό αυτό που συμβαίνει. Τα κριτήρια δηλαδή είναι απορίες άξιων. Πώς προχωρούν. Αυτό είναι ένα ζήτημα, κατά την άποψή μας, πολύ σοβαρό. Τώρα, όμως, κάτι το οποίο είναι εξίσου σοβαρό είναι αυτό το οποίο συμβαίνει, κύριε Δουγκεράκη, σε επίπεδο πρόκλησης, πολιτικής πρόκλησης από τους κυβερνώντες. Διότι αντί να απολογηθούν για την κακοδιαχείριση
στο κόμμα τους, σε θέματα, δημόσιο-νομικής πολιτικής, κουνάνε και το δάχτυλο. Κουνάνε και το δάχτυλο στο ΣΥΡΙΖΑ, που τους, αυτό είναι αλαζονικό, ξέρετε. Όταν έχεις παραλάβει ως Νέα Δημοκρατία μια χώρα νοικοκυρεμένη, ενώ την είχες δώσει κατεστραμμένη δημοσιονομικά, είναι πραγματικά αλαζονικό και προκλητικό. Με αυτό κλείνω, γιατί νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να αναφερθεί. Σε τι απ' όλα τώρα, γιατί αυτά τα πράγματα είναι τα ίδια και τα ίδια με συνέχεια. Τώρα που είμαστε με φυλακή χρέωση, τώρα ο ένας θα το δείξει έτσι, ο άλλος θα το δείξει αλλιώς. Όχι, το κάνει το Βερολίνο, όχι, το κάνει Τρόικα, όχι, το κάνουν οι Βρυξέλλες. Είμαστε μια φυλακή χρέωση. Τελεία και παύλα. Αν δεν σπάσουμε αυτή τη φυλακή χρέωση, όπως έκανε και ο Μέγας Αλέξανδρος, ότι δεν λύνεται, κόβεται, δεν πάμε παρακάτω. Τι άλλο να σου πω τώρα. Γιατί το κάνουν για επικοινωνιακούς λόγους, τελευταία στιγμή, σήμερα δύο μέρες πριν από τις εκλογές και τόσα άλλα που κάνουν επικοινωνιακά. Όλα επικοινωνιακά τερτύπια από την κάθε ελληνική κυβέρνηση. Αυτό είπα προηγουμένως, είναι οτροπία, κυρία Δουλειεράκη, είναι αυτή η οποία είναι κάθε φορά τα ίδια. Από κάθε κυβέρνηση. Από κάθε κυβέρνηση διαχρονικά. Αυτό πρέπει να σπάσει. Πολλές φορές έχουμε συζητήσει και λέμε ότι η πλατεία ελευθερίας αποτελεί γράδο σε ό,τι έχει να κάνει με την δυναμική των κομμάτων. Τουλάχιστον οι παλιοί έτσι το λέγαμε. Στη συνέχεια μεταφράστηκε τελείως διαφορετικά. Πλατεία ελευθερίας απόψε. Πλατεία ελευθερίας απόψε, το αναφέρουμε στους ακροατές μας, 7:30, 7 με 7:30 περίπου, ο Αλέξης Τσίπρας στην κεντρική προεκλογική ομιλία, 3-24 πριν τις εκλογές, αύριο θα είναι σύνταγμα, και βάζω αυτές τις δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα, πλατεία ελευθερίας ο Αλέξης Τσίπρας και υποθέατρο εν κρυπτό και κλεισμένο σε θωρακισμένο πλαίσιο ο κύριος Μητσοτάκης τη Δευτέρα. Με 500-600 καλεσμένους βαριά-βαριά και με ειδικό κοντρόλ για να εισέλθει. Μα για εσάς σας ρώτησα. Ναι, εγώ βάζω τη σύγκριση γιατί είναι καλό. Δεν συγκρουόμεθα την Κυριακή, συγκρινόμεθα. Και η σύγκριση λέει πολλά. Παρεπτόντως, αύριο είναι στο Σύνταγμα ο Αλέξης Τσίπρας, ενώ ο κ. Μητσοτάκης θα πάει στο Θυσίο. Στο Θυσίο συνήθως πάνε τα μικρά κόμματα. Δεν μπορώ να καταλάβω πως δεν μπορεί να πάει στο Σύνταγμα, δεν αντέχει να πάει στο Σύνταγμα. Αυτά, ξέρετε, είναι κριτήρια που θα καταλαβαίνει ο κόσμος και αφουγκράζεται. Τώρα, σήμερα νομίζω ότι είναι σημαντικό για την Κρήτη. Θα περάσει ένα μήνυμα, θα στείλει ένα μήνυμα προεκλογικό, το τελευταίο ουσιαστικά, η τελευταία του επίσκεψη πριν τις κάλπες. Θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντική η μαζική συμμετοχή του κόσμου. Θα δώσει ένα σήμα και στην υπόλοιπη χώρα. Αυτό που είδαμε χθες στη Θεσσαλονίκη είναι εξαιρετικό. Ήταν μια πολύ μεγάλη ομιλία του Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη. Πολύ καλύτερη και μεγαλύτερη και εμφανέστερη από τα προηγούμενα χρόνια. Και αυτό μας δίνει την όθηση και την ελπίδα ότι μπορούμε να έχουμε μια εξαιρετική παρουσία σήμερα που θα προσδώσει και. Έρχεται να... το απόγευμα, νομίζω. Το απόγευμα κατευθείαν μιλάει στην πλατεία Ελευθερίας και φεύγει βέβαια την ίδια με την πτήση των 10, γιατί όπως αντιλαμβάνεστε, την επόμενη έχει τηλεοπτικές υποχρεώσεις. Ναι, τώρα το πρόγραμμα είναι πιεσμένο, γιατί φτάσαμε και στην τελική με ευθεία. Λοιπόν, μα κυρία Δουλγεράκη, μην μας ξαναπεί πάλι, το έχω σημειώσει ακριβώς. Θα παίζουμε τη λίρα και θα χορεύουν πεντοζάλι. Θα μας πει, παίξει πάλι τη λίρα σήμερα και θα χορεύουν πεντοζάλι. Να μας το πει πάλι αυτό. Επειδή το θυμάμαι, το 2014. Ιούλιο 14 είναι γραμμένο. Εγώ παρακολουθώ τον τύπο, τον έντυπο τύπο και ευχαριστούμε πολύ. Περιμένουμε να ακούσουμε. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τους δύο. Εμείς ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Καλούς αγώνες. Ευχαριστούμε, να είστε καλά.